δημιουργήθηκε με αγάπη. Κοινωνικοί φορείς, σύλλογοι και χορηγοί έβαλαν το δικό τους λιθαράκι και με τον Δήμο Ηρακλείου να υλοποιεί ένα αίτημα δεκαετιών των ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων. Ο λόγος για το πάρκο σκύλων στο Καράβολα, το οποίο εγκαινιάστηκε τον Απρίλιο του 2018, με τους φιλόζους να χαμογελούν και με τα κατοικίδια να παίζουν ελεύθερα σε έναν χώρο 700 τετραγωνικών μέτρων. Γιατί εμείς το μήνυμά μας συνυπάρχουμε στην πόλη, θέλουμε να το κάνουμε πράξη μέσα από μια διευθέτηση όπου θα δίνει χώρο και για τα δεσποζόμενα και για τους πολίτες που θα πηγαίνουν όμως στο πάρκο στον Καράβολα και θα θέλουν να χαρούν και το πράσινο και την παιδική χαρά. Πάρκο για σκύλους στον Καράβολα, μια εξέλιξη πολιτισμού. Αυτά μέχρι χθες. Γιατί σήμερα τα χαμόγελα παγώνουν με φόντο αυτές τις εικόνες εγκατάλειψης του χώρου από τους αρμόδιους. Το πρώτο πάρκο σκύλων αφέθηκε στη φθορά του χρόνου. Το χαλίκι εξαφανίστηκε, όπως και το δάπεδο, ενώ η σκουριασμένη ανοιχτή πόρτα αλλά και η περίφραξη μαρτυρούν τα σημάδια της εγκατάλειψης. Έχουμε δεχτεί πάρα πολλές επικοινωνίες με τον κόσμο τηλεφωνικές που αντιδρούν στο ότι έχει εγκαταλειφθεί, ενώ δημιουργήθηκε το πάρκο με τόση αγάπη πριν από κάποια χρόνια από τον Δήμαρχο. Τώρα όντως έχει εγκαταλειφθεί. Ήταν οι αντιδημαρχίες που περάσανε ενδιαμέσως και αφήσανε τα πράγματα πίσω. Το πάρκο θα έπρεπε πρώτον να είναι σε ευθεία. Δεύτερον, να έχει γκαζόν. Τρίτον, να έχει σκιερά σημεία για τα σκυλιά για το καλοκαίρι. Νερό τρεχούμενο και φυσικά η περίφραξη να είναι πολύ πιο συμπαγής και με διαφορετικά υλικά. Όσο και τις ταΐστρες, ποτίστρες, αλλά και τα σακουλάκια για την περισυλλογή των απορριμμάτων, τα οποία υπάρχουν σε πάρκα σκύλων άλλων ευρωπαϊκών πόλεων, αυτά αποτελούν όπως φαίνεται πολυτέλεια για το dog park της πόλης του Ηρακλείου. Δεν είναι κατάσταση αυτή, γι' αυτό και οι περισσότεροι, το σύνολο των ατόμων που φέρνουμε τα σκυλιά, έχουμε αποχωρήσει από το πάρκο. Αυτή τη στιγμή σε αυτές τις καιρικές συνθήκες ήμασταν κάτω για να αφήσουμε δύο μεγαλόσωμα σκυλιά, τα οποία αν μη τι άλλο έχουν ανάγκη από ενέργεια 2 ώρες να τρέξουν να παίξουν. Τα πάρκα σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις είναι πάρκα, μπορώ να πω, σε κατάσταση κλάσης ανώτερα από τις παιδικές χαρές που έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Παρά τις πιέσεις φιλοζωικών σωματείων προς τη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου, δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουν δρομολογηθεί οι αναγκαίες παρεμβάσεις. Χρειάζεται το πάρκο επιδιόρθωση και το δεύτερο πάρκο, αλλά χρειάζεται και επιπλέον παρκάκια μικρά σε διάφορες περιοχές του Ηρακλείου προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες φιλόζων. Η αγάπη προς τα ζώα χρειάζεται όχι λόγια, αλλά πράξεις από τους αρμόδιους, όπως σχολίασαν φιλόζωοι, οι οποίοι θα αναζητήσουν άλλους ελεύθερους χώρους, ιδιαίτερα τις βροχερές ημέρες, καθώς το παιχνίδι των τετράποδων είναι απαγορευτικό ανάμεσα στις λάσπες.